Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την σημαντική εκδήλωση. Δυστυχώς είναι παράλληλες δράσεις και δεν μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να βρίσκονται κοντά μας. Ωστόσο, ας μοιραστούμε αυτόν τον χρόνο μεταξύ μας, να δούμε τι μπορεί να προκύψει από αυτή την κουβέντα που θα έχουμε με τους ειδικούς πάνω στο θέμα των εξαγωγών. Όπως ακούσατε, βρισκόμαστε εδώ με δύο στελέχη της Eurobank. Τον κύριο Βλαχάκη είναι ο τελευταίος στην σειρά, που είναι επικεφαλής του τομέα Corporate Transactions Banking της Eurobank. Πάλι ένα στελέχος της Eurobank πλάι μου, ο κύριος Γιώργος Καραγιανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Factors. Πλάι του η κυρία Χαρά Βαρδακάρη, επίσης ασχολείται με το factoring και είναι Γενική Διευθύντρια στην Τράπεζα Πειραιός Factoring και μέλος του ΔΟΣΟΥ και Αντιπρόεδρος, κυρία Βαρδακάρη, της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων. Το διαβάζω γιατί δεν μπορούσα να το πω απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Πλάι είναι ο κύριος Άγγελος Κοτσιόπουλος από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, τον ΟΑΕΠ, και πλάι ο κύριος Χριστίδης, ο επικεφαλής μιας γνωστής ιδιωτικής εταιρείας, της Ιλέρ, σωστά την προφέρουμε, γαλλικά θα το πούμε, της Ιλέρ Ερμές, Ιλέρ όπως τη λέμε στα ελληνικά, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Βρισκόμαστε εδώ και αναφερόμαστε σε έναν τομέα που λέγεται εξαγωγές. Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μία ερώτηση προς όλους και να την πάμε έτσι στη σειρά. Γνωρίζει ο εξαγωγέας την ύπαρξή σας, δηλαδή η μαζοριτέ, η πλειονότητα των Ελλήνων εξαγωγέων, που είναι χιλιάδες, σε όλους τους τομείς, γνωρίζει την ύπαρξή σας? Έχει περάσει από εσάς οπωσδήποτε αυτός ο οποίος σήμερα λέγεται Έλληνας εξαγωγέας και βρίσκεται στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Μολδαβία, στην Ιταλία, στην Ελβετία? Να ξεκινήσω εγώ λοιπόν, να πω ότι τα τελευταία χρόνια θέλουμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι πραγματικά η γνώση του εξαγωγέα για τα τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ενίοτε ασφάλισης των εξαγωγών του, οι γνώσεις αυτές έχουν αυξηθεί, γιατί έχει γίνει μια έντονη προσπάθεια από όλους τους μεγάλους τραπεζικούς κλάδους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Μέσα σε αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, και αν μπορώ να μιλήσω και για την Eurobank συγκεκριμένα που εκπροσωπώ εδώ πέρα, έχουν δοθεί ευκαιρίες σε πολλούς εξαγωγείς υφιστάμενους και μελλοντικούς ή εξαγωγείς οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν τη τύχη τους για πρώτη φορά στο εξωτερικό, να γνωρίσουν τα προϊόντα και τις δυνατότητες που τους δίνονται. Άρα, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, έχει εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια παροχής γνώσης και ενημέρωσης του κοινού για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δηλαδή, πιστεύετε ότι οι περισσότεροι έχει περάσει το 50% που γνωρίζουν το ρόλο σας ή όχι? Δεν μπορώ να ποσοτικοποιήσω, αλλά νομίζω ότι η δημοσιότητα που έχει δοθεί γενικά στις δυνατότητες των τραπεζών κυρίως να βοηθήσουν την εξωστρέφεια και η δημοσιότητα αυτή, όπως ξέρετε, είναι ευρεία, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο κοινό. Νομίζω έχει δώσει δυνατότητα σε ένα κοινό, σίγουρα το 50% των εξαγωγέων, κατ' ελάχιστον να γνωρίζουν τα. Θα μπορούσαν να ενημερωθούν δηλαδή και περισσότερο? Σαφώς. Ναι. Πάντα υπάρχει περιθώριο και γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ πέρα, σε αυτό το πάνελ. Αυτό ήθελα να εντοπίσουμε, αν υπάρχει ένα θέμα που θα μπορούσαμε παρεμβατικά μέσω της δημοσιότητας να λειτουργήσουμε και να συνδράμουμε, να στοιχειοθετήσουμε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Κυρία Βαρδακάρη. Απλά θα ήθελα να προσθέσω πάνω. Να προσθέσετε, είναι το. Ναι. Ότι το factoring έχει παρουσία ήδη στην ελληνική αγορά 20 χρόνια. Άρα, από μόνο το ξέρετε, μέσα από τις τράπεζες και τους μεγάλους ομίλους έχει προωθηθεί. Γιατί όλα τα επιχειρηματικά κέντρα της τράπεζας, τουλάχιστον μιλάω για τον δικό μας όμιλο, το έχει αγκαλιάσει σαν ένα προϊόν το οποίο βοηθάει πάρα πολύ όχι μόνο τις εξαγωγές αλλά και τις επιχειρήσεις και στον τομέα της χρηματοδότησης και της ασφάλισης. Άρα έχει το μεγάλο κομμάτι των πελατών του ομίλου μας έχει ενημερωθεί όπως ενημερώνεται και για άλλα προϊόντα της τράπεζας. Των πελατών σίγουρα, αλλά λέω γενικά των εξαγωγέων. Και των εξαγωγών. Ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια που είμαστε και στην περίοδο της ύφεσης και είναι πολύ κρίσιμο και όλοι ψάχναν για κάποια εξωστρέφεια ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους που είχε μειωθεί πάρα πολύ λόγω της γενικότερης ύφεσης στην ελληνική αγορά. Νομίζω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν ενημερωθεί ιδιαίτερη εξαγωγή πάνω σε αυτό το κομμάτι του factoring. Κύριε Κοτσιόπουλε, είστε θεσμικός. Ο οργανισμός υπάρχει από το 1988. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει καλύψει το φάσμα της αγοράς. Η κρίση έδωσε ένα ένασμα οι Έλληνες να στραφούν
να σταθούν και να κινηθούν στο εξωτερικό. Αυτό ήταν, είχε σαν αποτέλεσμα να αναζητήσουν φορείς και εργαλεία τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο εξακολουθεί να δρά και να εξάγει με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό πρέπει, όνομα λοιπόν, και στήριξη. Πρέπει, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει συνείδηση του Έλληνα στα παγκόσμια δρόμενα που το εμπόριο το παγκόσμιο είναι ασταθές και τη μία μέρα βλέπουμε να υπάρχει ένας κολοσσός και την επόμενη να μην υπάρχει. Ο Έλληνας εξαγωγές πρέπει πρώτα και κύρια να ασφαλίζει τα προϊόντα του και το τιμολογιό του. Να είναι σίγουρος ότι θα εισπράξει, γιατί μια ζημιά να του τύχει καταστρέφει όλη την επιχείρησή του. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσπάθεια από όλους και αυτό κάνουμε και εμείς με ημερίδες, με δημοσιεύσεις, με άρθρα και παντού. Και μετέχουμε σε επιμελητήρια όπου υπάρχει φορέας που μπορεί να έχει σκοπό την εξαγωγή, να δώσουμε τα εργαλεία που έχει ο οργανισμός και έχει πάρα πολλά. Να μην τα πω τώρα, έχει ασφάλιση και χρηματοδότηση. Θα τα πούμε στην πορεία. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει εκείνο που είναι αναγκαίο σήμερα, πρέπει από όλους να δώσουμε στον Έλληνα να αποκτήσει ασφαλιστική συνείδηση. Κύριε Χριστίδη. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι σίγουρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και από τις εταιρείες του factoring, επειδή μιλάμε για εξαγωγικό factoring και την ασφάλιση των πιστώσεων, ώστε ο ρόλος μας να αναδειχθεί και να τονιστεί το ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ πέρα και μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί είμαστε στο κάτω-κάτω όλοι εργαλεία του ίδιου toolkit για τον εξαγωγέα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το καθένα ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά. Δεν είμαστε ανταγωνιστές, μπορούμε να συνεργαστούμε και να αλληλοσυμπληρωθούμε, συγγνώμη, σε κάποια πράγματα και ενδεχομένως και σε πολλά πράγματα. Αλλά όπως είπε ο κ. Κοτσιόπουλος, τουλάχιστον όσον αφορά το ασφαλιστικό κομμάτι, η ασφαλιστική συνείδηση είναι ακόμα αρκετά χαμηλή στην Ελλάδα. Και στις εξαγωγές δηλαδή, όχι μόνο στο γενικό τομέα των ασφαλιών. Σίγουρα έχει αυξηθεί η ασφάλιση των εξαγωγών, δηλαδή βλέπουμε τα όρια, βλέπουμε τους πελάτες, αλλά σε σχέση με το σύνολο του τζίρου, ας το πω έτσι, των εξαγωγών, νομίζω ότι... Δηλαδή, κύριε Χριστίδη, συγγνώμη, να συμπληρώσω, διαπιστώνω μέχρι στιγμής ότι υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, ότι ίσως να μην γνωρίζουν όλοι στο βαθμό που θα έπρεπε αυτό το ρόλο σας. Υπάρχουν ανασφάλιστες εξαγωγές σήμερα? Υπάρχουν. Υπάρχουν, έτσι, ανασφάλιστες εξαγωγές. Πολλοί λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο ότι είχαν τον γνωστό που προμήθευαν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, το συνεχίζουν χωρίς να λαμβάνουν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος αυτός που είναι σήμερα φερέγγιος και εμείς θέλω να τονίσω ότι τονίζουμε τους φερέγγιους. Ελέγχουμε τους πελάτες αγοραστές των εξαγωγέων και ασφαλίζουμε τους φερέγγιους. Ο φερέγγιος υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πάει καλά και να βγει ζημιά και να καταστραφεί. Για τους αφερέγγιους τους ξέρουν όλοι. Κύριε Βλαχάκη, γνωρίζει ο εξαγωγέας την ύπαρξή σας? Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την ευκαιρία για τη συζήτηση. Σαν Corporate Transaction Banking, ερχόμαστε να μιλήσουμε λίγο συνολικά για την υποστήριξη των εξαγωγέων. Θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα ασφάλισης, χρηματοδότησης. Ξεκινώντας από την πρώτη στιγμή που κάποιος θα θέλει να εξάγει, αν το κάνει με σωστό και δομημένο τρόπο, θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας συνολικά. Γι' αυτό βλέπουμε τρεις βασικούς πυλώνες, που ο πρώτος είναι ενημέρωση, πληροφόρηση και παροχή τεχνογνωσίας προς τους Έλληνες εξαγωγείς, κάτι που έχουμε δρομολογήσει σαν Eurobank και μέσω του Export GGR, της διαδικτυακής πύλης που έχουμε στήσει, μαζί με την ομάδα ειδικών Ask the Experts στο Trade. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαχείριση του ρίσκου της συναλλαγής, που μπορεί να γίνει μέσα από τραπεζικά εργαλεία, που οι ειδικοί στο trade που έχουμε μπορούν να βοηθήσουν με συμβουλευτικό ρόλο τις εταιρείες για να δουν αν πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποιο εργαλείο είτε ασφάλισης, είτε μια ενέγγυα πίστοση, είτε οτιδήποτε άλλο εργαλείο έχουμε στη διάθεσή μας. Το τρίτο κομμάτι που αφορά τη χρηματοδότηση, ερχόμαστε να δούμε τη χρηματοδότηση σαν τράπεζα και από το πρώτο κομμάτι που μια εταιρεία μπορεί να θέλει να παράξει το προϊόν της πριν να το τιμολογήσει σαν εξαγωγέα στον τελικό εισαγωγέα. Μια χρηματοδότηση που στη συνέχεια μπορεί να γίνει να κλείσει μετά την τιμολόγηση με ένα εξαγωγικό factoring, ένα πρόγραμμα εξωστρέφεια ή με τραπεζική χρηματοδότηση. Άρα το θέμα είναι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν συνολικά να έχουν την υποστήριξη σε όλα τα βήματα που χρειάζονται για να πετύχουν,
που είναι μια βασική στρατηγική επιλογή που σαν Eurobank έχουμε κάνει, να θέλουμε να το υποστηρίξουμε με όλους τους τρόπους που έχουμε διαθέσιμους. Δηλαδή το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει, μιλάτε ως ιδιώτης τώρα έτσι, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος θέλει να εξάγει ή κάποιος που ήδη εξάγει, θα είναι να έρθει σε εσάς και όχι να πάει στην ασφάλιση, στο factoring πρώτα, δηλαδή το ακούω σαν ολοκληρωμένη λύση την προσέγγιση εσάς, για να έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας ή για να συνεχίσει μια πορεία που έχει διανύσει. Είναι σωστό να πιάσει από εσάς την αρχή του? Είναι σαν να θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι και να λέμε αν πρέπει να πάω να μιλήσω με τον επιμέρους τεχνικό. Στο τέλος θα χρειαστώ όλες τις υπηρεσίες για να μπορέσω να πετύχω στην εξαγωγή μου. Αυτό που λέμε είναι ότι ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε εξαγωγέας, μπορεί κάποιος να έχει εξάγει σε πολλές χώρες και να έχει τεχνογνωσία. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν. Κάποιος όμως που είναι στα πρώτα βήματα που θέλει να βρει έναν πρώτα να ανοίξει μια καινούργια αγορά, να βρει με ποιον θα μιλήσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο βήμα να δούμε σε επίπεδο αγορών, σε επίπεδο αντισυμβαλλόμενων. Στη συνέχεια, όταν έρθει μια συγκεκριμένη συναλλαγή, με ποιο τρόπο θα την εκτελέσει κλπ. Υπάρχουν σε αυτό το πάνελ όλοι όσοι μπορούμε να συνεισφέρουμε με οποιοδήποτε τρόπο και να βοηθήσουμε τον εξαγωγέα. Όλα θα χρειαστούν ανάλογα με το ποια είναι η ανάγκη. Και η ανάγκη θα καθορίσει τη συμβολή και τη συνεργασία που χρειάζεται από το επιμέρους κομμάτι. Κύριε Χριστίδη, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το πιο σημαντικό είναι να ενημερωθεί. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εργαλεία και όπως είπα και πριν, όλοι εμείς εδώ πέρα που καθόμαστε σε αυτό το πάνελ είμαστε μέρος αυτού του toolkit. Και πλέον δεν νομίζω ότι και λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν, ότι επιτρέπεται πλέον, έχει την πολυτέλεια κάποιος εξαγωγέας να πάει να κάνει κάτι μόνος του, επειδή νομίζω ότι ξέρει καλύτερα. Υπάρχουν λύσεις, πρέπει να ενημερωθεί. Υπάρχουν επιμελητήρια τα οποία κάνουν και, αυτά προσπάθειες. Και εταιρείες factoring και εμείς εργαζόμαστε με τράπεζες μέσα από τους τραπεζικούς οργανισμούς. Μπορούν να ενημερωθούν και αυτά τα εργαλεία. Γιατί και μεμονωμένο ο καθένας να κάνει κάτι μετά είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση σε όλη την αγορά για να τα μάθουν αυτά τα εργαλεία που μας ξεχώριστα. Συνεχίστε. Πνευματικά, βλέπω ότι όλοι έχετε κάτι να προσθέσετε. Άρα το πάμε κυκλικά. Να επικυρώσω αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι το βασικό για τον Έλληνα εξαγωγέα είναι να βρει φερέγγιο αγοραστή. Και αυτό λίγο πολύ το κάνουμε όλοι. Διασφαλίζουμε δηλαδή ότι θα έχει συναλλαγή με κάποιον φερέγγιο. Άσχετα αν ο φερέγγιο στην πορεία θα βγει, θα του βγει ζημιά. Αυτό ασφαλίζουμε. Τον ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να έχει κάποιο φερέγγιο αγοραστή. Να βοηθήσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βλάχακη. Καραγιανόπουλος. Καραγιανόπουλος, συγγνώμη. Και περαιτέρω να ενισχύσω λιγάκι την προσέγγιση της ασφαλιστικής συνείδησης που είπαν οι κύριοι συνάδελφοι από τις ασφάλιες πιστώσεων. Θέλω να πω ότι η κρίση έχει βοηθήσει εντός εισαγωγικών να δημιουργηθεί υποχρεωτικά, με την καλή έννοια, μια ασφαλιστική συνείδηση. Γιατί και το factoring σαν χρηματοδοτικό εργαλείο έχει αποτελέσει κατεξοχήν χρηματοδοτικό εργαλείο της κρίσης. Όταν τις καλές εποχές οι επιχειρήσεις είχαν τις δυνατότητες να πάνε να απευθυνθούν στη τράπεζά τους και να πάρουν λεφτά σε ανοιχτή βάση, δηλαδή χωρίς να παρέχουν εξασφαλίσεις, εκεί υπήρχε μια γενικότερη ευμάρεια και μια γενικότερη έτσι αντίληψη ότι μπορούμε να βγούμε έξω εφόσον έχουμε τη χρηματοδότηση, να κάνουμε τις εξαγωγές μας, να έχουμε και τις αστοχίες μας. Οι εποχές το επέτρεπαν. Στην εποχή της κρίσης, οι ίδιοι οι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν οθήσει τις επιχειρήσεις πελάτες τους να απευθυνθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη κρίση, γιατί μπορούν και κάνουν μόχλευση και μέσα από υπηρεσίες ασφάλειας πιστώσεων, οι οποίες παρέχονται με διάφορους τρόπους που ελπίζω να έχουν ευκαιρία να τους αναπτύξουμε. Αυτή λοιπόν η αναγκαστική εντός εισαγωγικών πίεση από τις τράπεζες προς τους πελάτες τους, πήγαινε ένα ασφαλιστής για να σε χρηματοδοτήσω, έχει δημιουργήσει μια αναγκαστική ασφαλιστική συνείδηση στους πελάτες, γιατί και εμείς το factoring αλλά και η τράπεζα η ίδια απευθυνόμαστε στους επίσημους ασφαλιστικούς φορείς, οι κύριοι εδώ πέρα είναι και οι δύο συνεργάτες μας, και τους λέμε στους πελάτες μας, πηγαίνετε στους κυρίους για να ασφαλιστείτε, και ελάτε να σας χρηματοδοτήσουμε. Άρα θέλω να πω ότι η συνείδηση δημιουργείται και όχι μόνο από την αλλαγή των προθέσεων. Εσείς δεν ασφαλίζετε? Και εμείς ασφαλίζουμε, αλλά ασφαλίζουμε συμπληρωματικά και χρησιμοποιούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες και του ΟΑΕΠ και των ιδιωτικών ασφαλιστών. Οπότε, κυρία Βαρδακαρή. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, κύριε Χαγιανόπουλος, το ότι το factor είναι ένα εργαλείο που ειδικά σε περιόδους κρίσης όλο το τραπεζικό σύστημα το έχει αξιοποιήσει και το έχει αναπτύξει περισσότερο, αυτό φαίνεται και από την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009,
ο συνολικός κύκλος του Factor ήταν 1,2-3. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την πενταετία που ήταν η κρίσιμη πενταετία και η ύφεση γενικότερα και στην Ευρώπη, διπλασίασε το συνολικό κύκλο εργασιών τους. Αυτό δείχνει και έχει φτάσει στα 2,2-3. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι σε περιόδους κρίσης, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, μιλάω παγκοσμίως, αυτό δείχνει ακριβώς ότι σε περιόδους ύφεσης το Factor είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθάει ουσιαστικά τους επιχειρηματίες και φυσικά και τους εξαγωγείς που μας ενδιαφέρει μας μιλάμε μια στοχευμένη. Μιλάμε για τους εξαγωγείς. Ναι. Ο ρόλος σας επιβεβαιώνεται από τους εξαγωγείς και επαναεπιβεβαιώνεται από την στήριξη που δίνει στους εξαγωγείς. Δηλαδή, υπάρχετε σε σχέση με τους εξαγωγείς. Τι κάνετε για να τους προσεγγίσετε τους εξαγωγείς, κύριε Καραγιαννόπουλε? Δηλαδή, πώς προσεγγίζετε τους εξαγωγείς για να επιβεβαιώσετε αφενός το ρόλο σας? Εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Και δεύτερον, για να επιτελέστε και το ρόλο σας, έτσι. Με πολλές μορφές. Εντάξει, τυχαίνει. Με ποιο τρόπο πλησιάζετε τον εξαγωγέα να τον ενημερώσετε? Ο πιο παραδοσιακός τρόπος είναι ότι στην Ελλάδα όλες οι εταιρείες Factor είναι οι 5 τέλος πάντων που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν καταλήξει, γιατί ήμασταν παλαιότερα περισσότερα μέλη. Αλλά λόγω της συγχώνευσης των τραπεζών έτσι, και του consolidation που συμβαίνει στο τραπεζικό σύστημα, στην Ελλάδα έχουμε περιοριστεί σε 4 συστημικούς και την HSBC, η οποία είναι φάκτορας, προέρχεται από, εταιρεία του, από τράπεζα του εξωτερικού. Οι 5 λοιπόν φάκτορες, ο βασικός τρόπος αλίευσης, καλοπροαίρετης αλίευσης προσέγγισης πελατών, είναι από τις ίδιες τράπεζές μας. Από εκεί βρίσκουμε τους πελάτες, οι τράπεζές μας προσεγγίζουν τους πελάτες και τους λένε αν έχετε εξαγωγικές ανάγκες απευθυνθείτε στην εξειδικευμένη μονάδα του Factoring. Ενίοτε οι τράπεζες, συγκεκριμένα Eurobank, όπως είπε και ο κύριος Λαχάκης, έχει και το θεσμό του One Stop Shop, γιατί το Corporate Transaction Banking λίγο πολύ αυτό είναι. Δηλαδή είναι ένας κόμβος όπου έρχονται τα αιτήματα, τα εξαγωγικά, τα επεξεργάζεται και ανάλογα με τα αιτήματα αυτά τα κατευθύνει στα ανάλογα προϊόντα που είναι πιο κοντά στο πελάτη. Άρα η βασική πηγή προσέγγισης πελατείας είναι οι ίδιες τράπεζές μας, γιατί όλοι εδώ πέρα, όλοι και οι 5 παίκτες, είμαστε θυγατρικές τραπεζών. Βέβαια, δεν μπορώ να υποτιμήσω και τις προσπάθειες που γίνονται σε θεσμικό επίπεδο. Η Ένωση Factoring, η οποία έχει μια ηλικία 4-5 ετών, έχει κάνει στο βαθμό που μπορεί τις δικές της προσπάθειες προσέγγισης, κλαδικής προσέγγισης, μέσω επιμελητηρίων, μέσω παρουσιών σε αντίστοιχα συνέδρια, όπου σεμινάρια. Μπορούμε να τη σεμινάρια. Την κυρία Βαρδακάρη. Όχι, γιατί ο κύριος Γιαννόπουλος ήταν... Δεν έχει σημασία, αλλά και εσείς, επειδή με απάντησε το πώς προσεγγίζουν τους πελάτες, τους δυνητικούς πελάτες, εσείς πώς ως Πειραιός πλησιάζετε τους εξαγωγείς? Αυτούς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, ανερμάτιστοι, Ο πιο εύκολος τρόπος προσέγγισης είναι αυτό που ο κύριος Καναμπού κάνουμε και εμείς. Είναι βασικά γιατί υποστηρίζουμε την πελατεία του ομίλου μας, της τράπεζάς μας, και δουλεύει σαν συμπληρωματικό προϊόν στις χρηματοδοτήσεις τις οποίες δίνει η τράπεζα. Άρα όταν εντοπιστεί μια ανάγκη ότι μια εταιρεία δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει λόγω του ότι έχει μειωθεί σημαντικά και ο κύκλος εργασιών στην ελληνική αγορά, προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση να αναπτύξει την εξωστρέφειά του. Και ένας τρόπος για να την αναπτύξει είναι να πουλήσει σε κάποιες στοχευμένες αγορές του εξωτερικού, που θα μπορεί να ασφαλίσει τις απαιτήσεις του μέσω εμάς και να πάρει και τη χρηματοδότηση. Ο πρόεδρός μας πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα δώσουμε σαν όμιλος γύρω στα 700 εκατομμύρια, κυρίως σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εξαγωγικές, με σκοπό να τις βοηθήσουμε και στο στάδιο της προκαταβολής που χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν, αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία πάντα με την τράπεζα, να έχουν την πρώτη ύλη για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους, και στο στάδιο μετά που θα περάσει σε εμάς, που αφορά τις ασφάλισεις πιστώσεων και χρηματοδότηση των εξαγωγών. Συμπληρωματικά. Και να πείτε και εσείς πώς προσεγγίζετε τους εξαγωγείς. Ότι τα κάνουμε κι εμείς. Πέραν αυτών, έχουμε σαν κύριο στόχο να είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τους συνδέσμους εξαγωγών, όπως είναι ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΚ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Κρήτης, με τους οποίους διοργανώνουμε ημερίδες, σεμινάρια ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο, ούτως ώστε να έρθουμε σε επαφή και να δώσουμε στους εξαγωγείς, όσον αφορά τον οργανισμό, τα προγράμματα ασφάλισης και χρηματοδότησης που έχουμε, να γίνουν κατανοητά για να τα χρησιμοποιήσουν. Και πέραν τούτου, δεν σας κρύβω, τελευταία έχουμε ανοίξει μέσω του διαδικτύου με επικοινωνία σχεδόν με όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, στέλνοντάς τους τα κύρια προγράμματα που έχουμε, που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και να κάνουν χρήση για να βοηθηθούν
στην προσπάθεια που κάνουν για εξαγωγή. Κύριε Χριστίδη. Να συμπληρώσω κι εγώ πέρα. Εσείς είστε πέρα και ιδιώτης τώρα, έτσι. Πέρα. Ως ιδιώτης πρέπει να μου πείτε και ασφαλιστής, θέλετε να αυξήσετε τις εργασίες σας. Στην, ναι. Τα κανάλια, έχουμε πολλά κανάλια μέσα των οποίων μπορούμε να κάνουμε να αυξήσουμε τη δραστηριότητά μας. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, όπως είπαμε, με τις τράπεζες, με τους διαμεσολαβητές, με τα διμερή επιμελητήρια, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και φυσικά με τους δικούς μας τους πολιτές και με οποιαδήποτε άλλη, με άλλο τρόπο, όπως αρθογραφία, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι περισσότερο στο δικό μου, στη δικιά μου την ευθύνη, ας το πω έτσι. Όσον αφορά, επειδή είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η ασφάλιση πιστώσεων, πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνεται το μήνυμα ότι είναι ένα πολυεργαλείο, ότι δουλεύει και ξεχωριστά και μαζί με άλλα πράγματα και αποτελεί μια λύση για τους εξαγωγείς, ώστε να αυξήσουν το τζίρο τους, να έχουν ασφαλή τζίρο και φυσικά να έχουν και τα υπόλοιπα ωφέλη από τις συνέργειες με τους κρηματοποιητικούς οργανισμούς. Όπως... Κύριε Βλαχάκη, εσείς, προσέγγιση... Σαν κομμάτι της Eurobank, έχουμε συνεχώς ένα διάλογο με τους πελάτες της Eurobank και με δυνητικούς πελάτες, τους οποίους θέλουμε να βοηθήσουμε σε όλες τις δραστηριότητες τους. Βλέποντας ότι είναι μια διέξοδο και στην κρίση η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο, είναι κάτι που του δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Στα πλαίσια όμως της γενικότερης στρατηγικής επιλογής της τράπεζας προς το μοντέλο εξωστρέφειας, να ξαναπώ για το Export Gate, που είναι μια συνεργασία της Eurobank μαζί με όλους τους εξαγωγικούς φορείς υπό την αιγίδα των Υπουργείων, συν όλα τα επιμελητήρια τα σημαντικά. Δηλαδή, βάζουμε στην εικόνα όλους τους παίχτες και υποστηρίζουμε σαν Eurobank μια προσπάθεια συνολικά να υποστηρίξουμε τους εξαγωγείς και να τους ενημερώσουμε και να παρέχουμε τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια ο δυνητικός εξαγωγέας να μετατραπεί σε έναν πραγματικό εξαγωγέα που να πάρει όλες τις κατάλληλες υπηρεσίες που χρειάζεται για να φτάσει να ολοκληρώσει την εξαγωγή και να βοηθήσει γενικά και την ελληνική οικονομία να πάει στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, σε εσάς μπορεί να έρθει ο καθένας και ξεκινάτε να παρακολουθείτε, μπορείτε να μας τα πείτε λίγο αναλυτικά, παρακολουθείτε τη ροή των συναλλαγών του, προτού εκδώσει τιμολόγιο εξαγωγείας, έτσι να μας αναλύσετε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το έργο σας. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ή του δυνητικού εξαγωγέα, προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες που θα του δώσουμε. Θα μπορούσε να είναι να πάρει πληροφόρηση μέσα από τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο Export Gate για την αγορά, για παράδειγμα, της Ρωσίας. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς πρέπει να κινηθεί κάποιος για να μπορέσει να προσεγγίσει αυτή την αγορά, τι χρειάζεται για να στείλει ένα φορτίο λάδι στη συγκεκριμένη αγορά, ποια είναι τα έγγραφα, ποιες είναι οι διαδικασίες, έτσι ώστε να προετοιμαστεί για να το κάνει. Αν έχει έναν αντισυμβαλόμενο που μπορεί να είναι μια καινούργια σχέση σε μια χώρα που αισθάνεται ότι το ρίσκο είναι αυξημένο, μπορεί να δούμε οποιαδήποτε από τις λύσεις που έχουν συζητηθεί, να τον κατευθύνουμε ή να πάμε σε ένα τραπεζικό εργαλείο όπως μια ενέγκυο πίστοση. Όταν αυτά έχουν δρομολογηθεί και έχει στα χέρια του μια παραγγελία, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δούμε τη λογική μιας προχρηματοδότησης εφόσον πληρούνται τα τραπεζικά κριτήρια και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να το κατευθύνουμε είτε προς εξαγωγικό factoring, είτε προς τα προγράμματα που υπάρχουν από τον ΟΑΕΠ, είτε μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, πάντα με γνώμονα ποιες είναι οι ανάγκες του και πώς θα μπορέσουμε συνολικά να τον υποστηρίξουμε για να καταφέρει αυτό που χρειάζεται. Είστε ένας κόμβος, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, που μπορεί να μάθει κάποιος πολλά και να δρομολογηθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει απαραίτητος να μείνει σε εσάς, δηλαδή να περάσει μετά στον κύριο Καραγιαννόπουλο, ή μπορεί να πάει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγείων, να πάει σε ένα άλλο φορέα, να πάει στον γνωστό, έτσι από παλιά, όπως ξέραμε, οργανισμό όπου ασχολείται με τις εξαγωγές. Δηλαδή, πρέπει απαραίτητος αυτός που θα έρθει σε εσάς να συνεχίσει επάνω στον δρόμο τον δικό σας ή μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλους φορείς. Για φάκτορι, φαντάζομαι, σε εμάς θα το στείλει. Για φάκτορι, ναι. Συνήθως, συνήθως, οτιδήποτε γίνεται δεν συνεισφέρει μόνο ένα. Συνεισφέρουν όλοι και σε επίπεδα πληροφόρησης και τεχνογνωσίας. Η γνώση που χτίζεται είναι βασιζόμενη στους εξαγωγικούς φορείς, βασιζόμενη στους θεσμούς. Είστε συνεργασία μου με τον Οργανισμό Ασφάλισης, με τον Οργανισμό Πρόθεσης Εξαγωγών, τον παλιό ΟΠΕ, έτσι, γιατί έχει αλλάξει όνομα. Είμαστε σε συνεργασία με το Enterprise Greece που συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και σε
και σε εκθέσεις που γίνονται. Είμαστε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας για να επιτελεστεί το συνολικό έργο. Αν κοιτάμε για τους πελάτες της Eurobank, προφανώς τους υποστηρίζουμε με τα τραπεζικά προϊόντα της Eurobank. Το Exportgate όμως είναι μια δράση που προσπαθεί να αγκαλιάσει όλους τους εξαγωγείς και να τους βοηθήσει να καταφέρουν να είναι επιτυχείς σε αυτό που κάνουν. Και σε αυτή τη δράση συνεργαζόμαστε με όλους τους εξωτερικούς φορείς. Σας ρωτώ, είναι κομβικό το σημείο και επειδή ασχολείστε με όχι το επόμενο στάδιο που είναι η ασφάλιση, το factoring που θα περάσουμε τώρα, να ενημερωθούμε, γιατί έρχεται κάποιος σε εσάς. Είπαμε πριν, διαπίστωσα το ότι δεν έρχονται όλοι οι εξαγωγές. Υπάρχουν πολλές αυτόνομες προσπάθειες, ανασφάλισες με το ρίσκο κτλ. Ο λόγος που δεν έρχονται τι είναι, φοβόνται την τράπεζα, φοβόνται θα τους πάρει το κεφάλι, η γνωστή αγωνία του αγνώστου. Δηλαδή, κάποιος λόγος είναι που δεν προσεγγίζουν και αναλαμβάνουν το ρίσκο μόνοι τους να προχωρήσουν κάπου. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη μια τέτοια ανησυχία, ή είναι αβάσιμη? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εξάγει ή θέλει να εξάγει, είναι πιο σωστό να έρθει σε μια οργανωμένη τέτοια προσπάθεια ή να το παλέψει μόνος του? Πιστεύουμε ότι άμα κάνεις κάτι με το σωστό και δομημένο τρόπο, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Το είπατε στην αρχή και το σημείωσα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν, έκαναν σποραδικά κάποιες εξαγωγές και στη συνέχεια δεν προχώρησαν. Βρίσκαν σημεία πωλήσεως, δεν ήταν εξαγωγές. Βρίσκαν κάποια σημεία και στέλναν ένα προϊόν. Αν καταφέρεις να έχεις τις υποδομές, να στήσεις το κύκλωμα από την αρχή σωστά, σιγά σιγά μπορεί να αναπτυχθείς με έναν υγιή τρόπο, λαμβάνοντας όποιες υπηρεσίες χρειάζεσαι ανάλογα με τη φύση και των συναλλαγών που έχεις. Ανάλογα με το ποιο είναι το εμπορικό ρίσκο, ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενός σου και τι ακριβώς χρειάζεσαι. Κύριε Χριστίδη, εσείς τι προσφέρετε, για να πέσουμε τώρα με ακρίβεια σε αυτό που κάνουμε. Προσφέρετε τι στους εξαγωγείς και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους εξαγωγείς? Αυτό που προσφέρουμε εμείς συνοψίζεται στο τρίπτυχο πρόληψη, αποζημίωση και διεκδίκηση απαιτήσεων. Το πρώτο κομμάτι, η πρόληψη, για μας είναι το πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά έχουμε συμφέρον να αποτρέψουμε τις επισφάλειες για τον πελάτη, να προστατεύσουμε από το και να τον βοηθήσουμε να αποφύγει αυτές τις επισφάλειες, τους επισφαλείς πελάτες, παρέχοντάς του την πληροφόρηση μέσα από τα δικά μας τα γραφεία, δηλαδή έχοντας έναν συνεργάτη για όλο τον κόσμο, όπου θα ξέρει ότι έχει την ίδια ποιότητα και το ίδιο επίπεδο πληροφόρησης και αξιολόγησης. Στο δεύτερο κομμάτι, όσον αφορά την αποζημίωση, όπου έτσι ξέρει ότι θα ωφεληθεί από την αυξημένη ρευστότητα και ότι δεν θα ζημιωθεί, δεν θα έρθει, δεν θα μπει σε κίνδυνο επιβίωσης από κάποια πολύ μεγάλη ζημιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι κινείται σε ενδεχομένως άγνωστες αγορές, με καινούριους πελάτες που δεν γνωρίζει ή προσπαθεί να αυξήσει το τζίρο του με υπάρχοντες πελάτες, οπότε κινείται έτσι σε λίγο πιο επικίνδυνα νερά. Και το τρίτο κομμάτι είναι η διεκδίκηση των απαιτήσεων, οπότε παίρνουμε από τον ασφαλισμένο, από τον εξαγωγέα, το βάρος τόσο σε χρόνο όσο σε χρήμα, αλλά και την έλλειψη τεχνογνωσίας, ώστε να διεκδικήσει αυτές τις απαιτήσεις και να πάρει πίσω τα χρήματά του. Δίνουμε δηλαδή έτσι μια πολύπλευρη βοήθεια και αποτελούμε ένα πολυεργαλείο για τον εξαγωγέα. Και γιατί δεν έρχονται όλοι σε εσάς? Γιατί δεν μας ξέρουν όλοι γι' αυτό. Α, δεν σας γνωρίζουν. Προσπαθούν. Είμαστε, ναι. Αν μπορώ να συμπληρώσω, είμαστε κάτι πολύ εξειδικευμένο, το οποίο χρειάζεται καταλάβει ο εξαγωγέας, πρέπει να γίνει ένα face-to-face. Δεν είναι κάτι που λες ότι πουλάς, θέλει μια ανάλυση, θέλει λίγο να καταλάβουμε και εμείς το πελατολόγιο του, να το αξιολογήσουμε, που σημαίνει ότι είναι να βασίζεται σε μια διαπροσωπική σχέση και συνεργασία. Το οποίο είναι πιο δύσκολο, δεν είναι κάτι μαζικό, αν και υπάρχουν και προϊόντα τα οποία μπορούν να γίνουν λίγο πιο μαζικά. Κύριε Κοτσιόπουλε, εσείς και χρηματοδοτήσατε και ασφαλίσατε, έτσι? Ασφαλίζουμε και χρηματοδοτούμε. Ακριβώς. Η υπόθεση είναι η ασφάλιση. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε εσείς ακριβώς τι κάνετε και σε τι διαφέρετε από τον ιδιώτη ασφαλιστή που μπορεί να λέγεται με το τάδε όνομα, είναι πολυεθνικός και γνωρίζει την αγορά? Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει κάποιος σε εσάς, την ώρα που υπάρχουν και αυτές οι ιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται, με την πολυεθνική εγγύηση, βέβαια, έτσι? Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε ότι ασφαλίζουμε και χρηματοδοτούμε. Ασφαλίζουμε από την πρώτη εξαγωγή, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.
Ενώ οι ασφαλιστές. Ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες θέλουν τουλάχιστον ένα συμβόλαιο από τζίρο τουλάχιστον εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, και πάνω για να ασφαλίσουν. 500.000. Ναι. Δεν ξέρω αν άλλαξε τώρα. Πάντως θέλουν ένα όριο. Εμείς έχουμε κύριο στόχο να βοηθήσουμε τους μικρομεσαίους. Το πιο μικρό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξεκινάμε από την πιο μικρή μέχρι την μεγάλη. Παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη περίπου μέχρι 95%. Το ασφάλιστρο πολύ χαμηλό. Καλύπτουμε όλες τις χώρες εκτός από Λιβύη, Ιεμένη, Συρία και Ουκρανία. Βοηθήσαμε τις εισαγωγές και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν σταματήσαμε να δίνουμε όρια ούτως ώστε να ξεκινάνε να προχωράνε οι εισαγωγές. Επίσης, τα όρια αυτά έχουμε, τα δίνουμε, είναι το Τόνις και ο Βασίλης, έχουμε σαν πρωταρχικό στόχο την πρόληψη. Δηλαδή, θα ελέγξουμε τον αγοραστή, να βρούμε το φερέγγιο και στο φερέγγιο μπορεί να προκύψει ζημιά. Τώρα, ως προς τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι το πρόγραμμα εξωστρέφεια που αποτελεί άριστο συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης. Με το που ασφαλίζει το τιμολογιό του εξαγωγέα σε εμάς, έχει τη δυνατότητα και παραδώσει τα προϊόντα του στον αγοραστή, έχει τη δυνατότητα μέσα σε λίγες μέρες από την παράδοση να εισπράξει το 80% της αξίας του τιμολογίου του και μέχρι 1 εκατομμύριο, με ευνοϊκό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 4,5% σήμερα. Το υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα με όλες τις τράπεζες. Είμαστε εγγυητές, είναι εγγυητής ο οργανισμός για την υλοποίηση του προγράμματος. Υλοποιείται από όλες τις τράπεζες. Είναι ένα πρόγραμμα που συμφέρει αυτή τη στιγμή τον Έλληνα εξαγωγέα και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και καμπάνια να το γίνει κατανοητό, γιατί άλλο τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, αλλά χρηματοδότηση σαν αυτό τη χρηματοδότηση της εξωστρέφειας που έχει ο οργανισμός δεν υπάρχει με αυτό το πρόγραμμα. Βρήκατε ευνοϊκό ανταπόκριση με αυτό το πρόγραμμα. Σιγά σιγά γίνεται συνείδηση, όπως είπαμε και στην αρχή, η εξαγωγή ήταν διστακτική. Πολύ, για πολλούς λόγους, να μην τους αναλύσουμε. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά βλέποντας και αυτό το πρόγραμμα που είναι σήμερα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι η ρευστότητα. Λύνοντας αυτό το πρόγραμμα ΟΕΠ, δημιούργησε το Εξωστρέφεια, που είναι ένα πρόγραμμα που απαιτεί μόνο ελάχιστες δαπάνες. Είναι, θα πληρώσει το ασφάλιστρό του και θα πληρώσει και 60 έως 100 το πολύ ευρώ για την συλλογή των εμπορικών πληροφοριών που του δίνουμε, ούτως ώστε να έχει συναλλαγή με έναν φερέγγιο αγοραστή. Αυτά είναι τα έξοδά του. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται ούτε εγγύηση, ούτε εμπράγματι ασφάλιση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οι τράπεζες, μόνο με την ασφάλιση του τιμολογίου και την παράδοση του προϊόντων στον αγοραστή, υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Βαρδακάρη, εσείς τι προσφέρετε ως factoring πια, να πέσουμε στο εργαλείο που το γνωρίζουμε χρόνια και που δεν αναπτύχθηκε όσο θα μπορούσε να αναπτυχθεί, αφού προσφέρει κάτι. Εσείς τι προσφέρετε σήμερα ως factoring στους εξαγωγείς και πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι δεν έρχονται όλοι, ας πούμε? Κοιτάξτε, καταρχήν, ο κύκλος εργασιών του factoring έχει αναπτυχθεί και έχει μεγαλώσει αρκετά. Πολύ, βεβαίως, το είπατε. 2,2-3. Υποστήκαμε κάποια μείωση, μιλάω γενικά στον κλάδο μας, αλλά αυτή η μείωση ήταν στα πλαίσια τα οποία ήταν και σε ευρωπαϊκά, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Αυτό που παρέχουμε εμείς σε διαφοροποίηση, ας πούμε, με τις υπηρεσίες των άλλων, είναι πρώτον ότι εμείς σαν factoring, μιλάω και για τον κύριο Καραγκαλό που έχουμε το ίδιο προϊόν, είναι χρηματοδοτούμε για γεννημένη απέτηση. Άρα πρέπει να υπάρχει το τιμολόγιο για να πάμε να χρηματοδοτήσουμε τον εξαγωγέα. Ειδικά για το εξαγωγικό factoring, για να χρηματοδοτήσουμε, να φτάσουμε να χρηματοδοτήσουμε, είναι ασφαλισμένη η απέτηση στο εξωτερικό σε ποσοστό 100%. Άρα ξέρει ο εξαγωγέας ότι φορτώνοντας το εμπόρευμά του για να το παραδώσει στον πελάτη στο εξωτερικό, είναι ασφαλισμένη η απέτησή του με ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο που το έχουμε ανακοινώσει και το γνωρίζει και είναι ασφαλισμένο 100%. Ασφαλίζεται κιόλας, έτσι. Δεν χρειάζεται να πάει να ασφαλιστεί σε κάποιον άλλον. Εσείς και χρηματοδοτείτε και ασφαλίζετε. Και ασφαλίζουμε. Και επειδή είμαστε θηγατρική 100% του ομίλου Πειραιός, μπορούμε να πάμε και σε ένα στάδιο πιο πριν. Δηλαδή, έρχεται η τράπεζα να χρηματοδοτήσει, να κάνει προεξόφληση του τιμολογίου ή της συμφωνίας που έχει κάνει στην αρχή, που υπάρχει σαν συμφωνία, να τον βοηθήσει δηλαδή στην αγορά της πρώτης ύλης που χρειάζεται. Αυτό το δάνειο το οποίο θα δώσει η τράπεζα, επί της ουσίας θα κλείσει μετά, όταν τιμολογήσει κανονικά τον πελάτη στο εξωτερικό, μέσα από τη χρηματοδότηση δική μας. Πακέτο, άρα, δηλαδή. Άρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε και λόγω του ότι είμαστε τραπεζικό ίδρυμα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τον βοηθήσουμε και να αναπτύξει τις εξαγωγές του, ασφαλίζοντας αυτές με ποσοστό 100% αυτόματες διαφοροποιία από τους άλλους. Τα κόστη μας είναι αρκετά χαμηλά, δεν είναι, βέβαια εξαρτάται από ποια χώρα και από τον πελάτη κλπ. Αλλά τα κόστη μας είναι σε χαμηλά. Η ασφάλιση που δίνεται, έτσι, επειδή υπάρχουν εξειδικευμένοι ασφαλιστές, είναι διαφορετική από αυτή των εξειδικευμένων? Διαφέρει η ασφάλισή σας σε κάτι? Καταρχήν ότι ασφαλίζουμε το 100% της απέτησης. Σημαντικό. Εσείς ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά. Και με ασφάλιζω μέχρι το 90% περίπου. 95% εμείς σαν οργανισμός
Και με χαμηλά ασφάλιστρα. Συναγωνίζεται διαφορά μας. Στα ψηλά δηλαδή. Η διαφορά μας είναι. Κάνω, να κάνω μια διαφοροποίηση εγώ. Η διαφορά και. Η διαφορά μας είναι στο κόστος. Μια διαφορετικό κόστος. Εγώ κάνω μια διαφορά. Και η χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η χρηματοδότηση που παρέχεται από όλους τους άλλους είναι το κόστος, το επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό το οποίο θα πρέπει να το ερευνήσει. Αυτό το βλέπει ο εξαγωγέας. Κύριε Καραγιαννόπουλε. Να κάνω λιγάκι μια διαφοροποίηση. Πρώτα να κάνω μια έτσι. Διόρθωση ότι το factoring δεν είναι πολύ γνωστό, το εξαγωγικό factoring. Εγώ σας πληροφορώ ότι περίπου 1,8 δισεκατομμύρια εξαγωγές χρηματοδοτούνται μέσω του εξαγωγικού factoring. Δεν είναι αμελητό το ποσό. Στην Ελλάδα μιλάω πάντα, εντάξει. Επίσης. 1,8 είπατε. Περίπου στο 1,8 δισεκατομμύρια. Εντάξει, των εξαγωγών, έτσι. Των ελληνικών εξαγωγών χρηματοδοτούνται από το factoring. Ναι. Μπορεί να μην το διαφημίζουμε τόσο πολύ, αλλά αυτοί που το κάνουν το ξέρουν πολύ καλά. Ότι από όλους τους factors, έτσι από το σύνολο του κλάδου μας. Το σύνολο του κλάδου μας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πρόσβαση όλοι και οι πέντε factors. Είμαστε μέλη ενός διεθνούς συνδέσμου, μιας διεθνούς ενώσεως που λέγεται Factors Chain International, η μεγαλύτερη ένωση που υπάρχει στον κόσμο. Έχοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε καμιά 70 χώρες μέσω ενός δικτύου ανταποκριτών που πλησιάζουν τους 270, αν θυμάμαι καλά. 275. Και αυξάνεται συνέχεια και σε διάφορες χώρες. Τώρα, θα κάνω μια διαφοροποίηση. Βέβαια, δεν ξέρω, καμιά φορά οι ασφάλειες πιστώσεων έχουν κατεξαίρεση, μπορεί να καλύψουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Εμείς, εκτός από το 100%, δεν βάζουμε και πλαφόν. Δηλαδή, όταν πούμε ότι χρηματοδοτούμε, έχουμε πάρει ένα όριο ενός εκατομμυρίου για έναν πελάτη, για ένα κίνδυνο του εξωτερικού. Αυτό το 1 εκατομμύριο είναι αμοιγές 1 εκατομμύριο. Δεν μπαίνει πλαφόν σαν ποσοστό. Σαν πολλαπλάσιο των ασφαλίστρων που μπορεί να έχει καταβάλει μια εξαγωγική επιχείρηση στην Ελλάδα, γιατί συνήθως όταν πηγαίνει μια εξαγωγική επιχείρηση, μάλλον όταν πηγαίνει μια επιχείρηση να ασφαλιστεί σε μια ασφάλεια πιστώσεων, υπάρχει πάντα ένα πλαφόν maximum κινδύνου, maximum αποζημίωσης σε αιτήσια βάση που καθορίζεται σαν πολλαπλάσιο των ασφαλίστρων που έχει καταβάλει. Εμάς τέτοιο πλαφόν δεν μπαίνει. Όταν λέμε ότι ασφαλίζουμε 1 εκατομμύριο, θα ξέρει ο πελάτης μας ότι αν. Χτύπα ξύλο, ο κίνδυνος αυτός γίνει ζημιά. Αυτό το 1 εκατομμύριο θα το πάρει αμυγός και στο 100%, όπως είπε και η κυρία Βαρτακάρη. Άρα έχουμε κάποιες διαφοροποίησεις. Βέβαια, το κομμάτι το ασφαλιστικό είναι εντελώς συμπληρωματικό και επικουρικό από την πλευρά των ασφαλιών πιστώσεων. Δηλαδή και αυτοί οι ανταποκριτές που έχουμε στο εξωτερικό, στο μεγάλο βαθμό αντασφαλίζονται από τους κυρίους, εντάξει, από την Loiler Hermes. Παγκοσμίως, από τον αντίστοιχο άλλο ιδιωτικό φορέα παγκοσμίως. Εντάξει, με τον ΟΑΕΠ έχουμε, εκτός από τη συνεργασία, την εξωστρέφεια που είπε ο κ. Χωτσιόπουλος, η Eurobank Factors έχει υπογράψει τριμερείς συμβάσεις συνεργασίας, όπου λέμε στους πελάτες μας, αν έχετε ασφαλιστήριο με τον ΟΑΕΠ, ελάτε, φέρτε μας το ασφαλιστήριο να σας το χρηματοδοτήσουμε. Άρα, το ίδιο ισχύει και με τις άλλες ιδιωτικές εταιρείες ασφαλιών πιστώσεων. Άρα θεωρούμε τους εαυτούς μας μη ανταγωνιστές της ασφάλειας πιστώσεων. Τους θεωρούμε συμπληρωματικές συνεργασίες και έτσι πορευόμαστε. Και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και ένα πνεύμα συνεργασίας και έμεσης αλληλοπροώθησης εργασιών. Άξι, νομίζω ότι ίσως δεν έχει τονιστεί τόσο πολύ το έργο που γίνεται συνεργατικά όλων μας. Ναι. Όπως και δεν έχει τονιστεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα παγκοσμίως στο κομμάτι του εξαγωγικού factoring και η Eurobank Factors ακόμα περισσότερο γιατί έχει λάβει 2 παγκόσμια βραβεία στο εξαγωγικό factoring, αλλά η Ελλάδα γενικά σαν κλάδος εξαγωγικού factoring στο επίπεδο υπηρεσιών βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, στην έκτη θέση σε επίπεδο υπηρεσιών όπως μας ψηφίζουν όλοι οι συνεργάτες μας μέσα από το δίκτυο των 270 επίπεδο υπηρεσιών factoring, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο κύριος Καραγιαννόπουλος. Για πείτε μου, κύριε Βαρτακάρη. Σαν χώρα είμαστε μικρή χώρα, οι εξαγωγές μας είναι αρκετά. Σε σχέση με άλλες χώρες, βέβαια, συγκριτικά. Το ότι είμαστε στην έκτη θέση είναι πάρα πολύ τιμητικό και έχουμε πάρει αρκετές διακρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά εσείς ή ότι έρχονται οι εξαγωγείς που παλεύουν για να καταλάβουμε. Είναι και τα δύο, μάλλον, έτσι. Εντάξει, κυρίως κάνουμε νομίζω καλή δουλειά. Ποιότητα εργασία. Είναι η ποιότητα εργασία. Δηλαδή, εμείς είχαμε βραβευτεί για την ποιότητα, εμείς σαν Πειραιώς Factor, παρόλο που το μέγεθός μας είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το Factor της Eurobank, είχαμε βραβευτεί έξω από την FCI για την ποιότητα δουλειάς των υπηρεσιών των οποίων παρέχουμε. Είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο. Άρα αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε σαν factoring, σαν εταιρείες factoring, είναι οι ποιοτικές. Ως τομέας δηλαδή, έχει πρωταγωνιστεί όπως βλέπουμε, έτσι, είναι πολύ καλά.
Θέλω να πω, αυτό δείχνει το επίπεδο τεχνογνωσίας που υπάρχει στο κλάδο. Λέω και πάλι, επαναλαμβάνω, ο Eurobank Factors έχει πάρει 2 φορές παγκόσμιο βραβείο μπροστά από κολοσσούς. Δηλαδή, σαν την καλύτερη παροχή υπηρεσίας εξαγωγικού και εισαγωγικού factory. Εντάξει, το μπροστά από ονόματα τραπεζών ή θυγατρικών τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο και μπροστά από χώρες όπως είναι η Αμερική, η Κίνα, δυτικές χώρες κλπ. Αυτό είναι μια τιμή για μας, αλλά και μια αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών. Της ποιότητας των υπηρεσιών, βεβαίως. Κύριε Χριστίδη, κάτι θέλει να πείτε. Θα διευκρινίσω αυτό που είπε ο κύριος Καραγιαννόπουλος πριν όσον αφορά το όριο. Δηλαδή, το όριο που δίνουμε εμείς είναι αυτό το οποίο θα αποζημιωθεί μέχρι το 90% που είπαμε πριν. Αυτό που εννοούσε, υποθέτω, είναι το maximum ποσό της αποζημίωσης για το σύνολο του συμβολέου, το οποίο είναι 20, 25, 30 φορές των ασφαλίστων. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε εκείνα τα ποσά, τότε είναι καταστροφή για όλους. Το άλλο που θα ήθελα να πω και να συμπληρώσω τον κύριο Καραγιαννόπουλο είναι ότι ακριβώς αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είμαστε, μπορούμε και να συνεργαστούμε, μπορούμε να ζήσουμε και ξεχωριστά. Δηλαδή, αποτελούμε εργαλεία. Και εμείς, ας πούμε, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων, ένα σημαντικό κομμάτι διαφοροποίησης είναι το κόστος. Εμείς τιμολογούμε τις χιλίες, για παράδειγμα, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων. Αλλά και ο συνδυασμός των δύο, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε πολύ και είμαστε πολύ κοντά και συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Οι εταιρείες factoring με τις εταιρείες ασφαλιών πιστώσεων. Ναι, ως συνεργασία το κατάλαβα. Ο κύριος Καραγιαννόπουλος το ανάδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Σκέπτεστε να εντείνετε, να διευρύνετε τη συνεργασία σας και εσείς, κυρία Βαρδακάρη, και εσείς, κύριε Καραγιαννόπουλε, με τους άλλους συνεργάτες σας, δηλαδή την ιδιωτική εταιρεία, την ULER, τον ΟΑΕΠ, με άλλους φορείς, με άλλους φάκτορες, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας μια μεγαλύτερη ενίσχυση του έργου σας. Η ασφάλεια πιστώσεων, όπως είπα, είναι για μας προϊόν μόχλευσης. Δηλαδή, λειτουργεί σαν συμπληρωματικός κίνδυνος στο κίνδυνο που αναλαμβάνουμε. Και χρηματοδοτώντας τις ασφάλειες πιστώσεων που έχει κάνει ένας πελάτης μας, δίνουμε πρόσβαση στον πελάτη σε επιπλέον γραμμές χρηματοδότησης. Δηλαδή, αν αυτός ο πελάτης έχει ένα χ ποσό πλαφόν από την τράπεζά του για να χρηματοδοτηθεί, με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο παίρνει περισσότερη χρηματοδότηση. Δηλαδή, ξεπερνάει τα πλαφόν, γιατί και η τράπεζα θεωρεί ότι είναι ασφαλισμένος ο κίνδυνος που αναλαμβάνει και απλώς αυτό που παρέχει σαν τράπεζα είναι η ρευστότητα. Άρα, σαφώς μας απασχολεί η συνύπαρξη ασφαλιστήριων συμβολέων. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια η παρουσία τέλος πάντων των ασφαλιστικών εταιρείων στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Οι εταιρείες που εκπροσωπούνται είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο. Ο ΑΕΠ είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός και σημαντικός partner της Eurobank Factors τουλάχιστον, αλλά και της Eurobank της τράπεζας. Οπότε, σαφώς βλέπουμε και ενίσχυση των εργασιών μας μέσα από τη συνύπαρξη με τις ασφάλειες πιστώσεων. Και τους αντασφαλιστές, όπως είπατε. Οι αντασφαλιστές είναι θεσμική η παρουσία τους και είναι πίσω από τους. Κυρία Βαρδάκαρη. Εννοείται και εμείς, βέβαια, ότι ακολουθούμε, είμαστε στην ίδια πλεύση, γιατί ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην εξωστρέφεια. Αυτό που είναι το ζητούμενο. Το πιο ασφαλής τρόπος για να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν είναι θέμα μόνο να τους χρηματοδοτήσουμε, είναι να υπάρχει ασφάλιση πιστώσεων. Άρα, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Εμείς, ο κύριος ρόλος του Factoring δεν είναι η ασφάλιση, είναι και η χρηματοδότηση. Άρα, εάν η ασφάλιση γίνει μέσω εμάς, γίνει μέσω του ΟΑΕΠ, που είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, ή μέσω κάποιες ιδιωτικές, που είναι και οι 2 μεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το ζητούμενο είναι να μπορεί να ασφαλιστεί ο εξαγωγέας και να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να μπορέσει να αναπτύξει τις εξαγωγές τους. Άρα, ο κύριος στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι ακριβώς μέσω των ασφάλισης πιστώσεων να χρηματοδοτήσουμε το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας. Και αυτό που θα μπορούσα να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι και όλο αυτό το διάστημα η αύξηση των ορίων για τις εξαγωγές κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εμείς, ασφαλίζουμε για τους Έλληνες εξαγωγείς τις πωλήσεις σε πάνω από 90 χώρες όλο τον κόσμο. Που νομίζω ένα πολύ. Και είστε και ένα βαρόμετρο για το πώς αντιλαμβάνεται και την αγορά, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή είχαν περιοριστεί τα όρια που υπήρχε μια έντονη. Όσον αφορά την Ελλάδα. Την Ελλάδα, ναι. Μα φυσικά. Μα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τι διαγνώστηκε. Η δουλειά μας είναι να προστατεύσουμε τους ασφαλισμένους μας. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος Έλληνας εξαγωγέας πουλάει σε μια χώρα και υπάρχουν ενδεχομένως κάποιος αυξημένος κίνδυνος, περιορισμένη ορατότητα εκεί. Η δικιά μας ιδέα είναι να το πούμε. Τώρα βλέπετε το βαρόμετρό σας τι δείχνει. Δείχνει κάποιο κίνδυνο, ας πούμε. Όσον αφορά την Ευρώπη, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε την οικονομική κατάσταση, μπορούμε να δούμε τις επισφάλειες. Οι επισφάλειες στο εξωτερικό, γενικότερα παγκόσμια,
έχουν μια τάση να σταθεροποιηθούν και να μειωθούν σιγά-σιγά. Όμως πάλι είμαστε σε επίπεδα υψηλότερα από τα προκρίσεις. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είμαστε τρεις φορές πάνω σε σχέση με τα επίπεδα προκρίσεις. Άρα, σημαίνει ότι ο κίνδυνος, υπάρχει μια σταθεροποίηση του κινδύνου και ενδεχομένως να ξεκινάει μια τάση προς μείωση, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο. Είμαστε σε ένα περιβάλλον και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι εύκολο, θέλει προσοχή, θέλει πολύ καλή πρόληψη για την αποφυγή ζημιών και την αποφυγή επισφαλίων. Το ίδιο βιώνετε κι εσείς, κύριε Καραγιαννόπουλε, δηλαδή αισθάνεστε, είστε με βήματα προσεκτικά? Πάντα είμαστε με βήματα προσεκτικά, ναι, και ιδιαίτερα προσεκτικά. Ιδιαίτερα το factoring, και η Eurobank Factors το έχει αποδείξει με το ελάχιστο ποσοστό επισφαλιών που έχει τα χρόνια της κρίσης, αλλά και νομίζω και όλος ο κλάδος. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί ο κλάδος. Ο τραπεζικός κλάδος είναι πολύ μεγάλος. Μπορεί να δικαιολογήσει τις επισφάλειες, γιατί αντανακλά την ελληνική οικονομία. Το factoring είναι ένα υποσύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν έχει την πολυτέλεια επισφαλιών. Οπότε, εκ των πραγμάτων, από τη φύση μας είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση. Είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αυτό μας βοηθάει το προϊόν, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στην αποδοτικότητα του μηχανισμού του. Δηλαδή, το factoring είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Δεν είναι μια χρηματοδότηση, δίνω λεφτά και περιμένω να εισπράξω τους στόχους και το κεφάλαιο. Το factoring πρέπει να λειτουργήσει όλος ο μηχανισμός όπως πρέπει να λειτουργήσει. Οπότε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην κάνουμε εκπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας μας. Και γι' αυτό μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι η κρίση το άφησε ανέγκυχτο σε επίπεδο επισφαλιών. Νομίζω για όλο το κλάδο. Δεν είχαμε αστοχίες και από άλλα μέλη της Ένωσης. Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, κυρία Βαρδακάρη, από εσάς, σημαίνει ότι, ότι έχει χέγγια, έτσι. Φαντάζομαι την έχετε περάσει από κόσκινο μια επιχείρηση που θα τη στηρίξετε. Το factoring έχει τους μηχανισμούς ώστε να μπορεί να χρηματοδοτήσει. Και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, ναι. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για τον όμιλό μας. Ότι σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης χρησιμοποιεί το factoring με την καλή έννοια σαν το εργαλείο εκείνο που τη βοηθάει σε δύσκολες περιπτώσεις, σε προβληματικές επιχειρήσεις που έχει χρηματοδοτήσει, να καταφέρει να μαζέψει τα χρήματά της και να καταφέρει έτσι με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει και την επόμενη μέρα. Άρα αυτό δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, που είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός στο factoring, βοηθάει ακριβώς στις δύσκολες μέρες να μπορέσει να βοηθήσει και την τράπεζα να ανακτήσει κάποια από τις χρηματοδοτήσεις που έχει δώσει. Γιατί γίνεται το credit με τον τρόπο που δουλεύει στο factoring. Είναι πολύ αποτελεσματικό γιατί δουλεύει και στην πλευρά του προμηθευτή που εξετάζουμε, αλλά εμείς εξετάζουμε και τους οφειλέτες που μας εκχωρεί για να μπορέσουμε να τους χρηματοδοτήσουμε. Άρα κάνουμε credit και στα δύο σκέλη. Και αυτό και επειδή εισπράττουμε και για λογαριασμό των προμηθευτών, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να έχουμε και λιγότερες επισφάλειες. Ελέγχουμε όλο το κύκλο. Απλά όσο αναλύουμε τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, φαίνεται ότι οι τράπεζες και όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν εδώ στο πάνελ έχουμε τα εργαλεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εξαγωγείς και το κάνουμε με ένα προσεκτικό τρόπο. Το μήνυμα όμως είναι ότι θέλουμε κιόλας να βοηθήσουμε. Και σαν Eurobank πρόσφατα εξαγγείλαμε ότι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τους Έλληνες εξαγωγείς περίπου 250 εκατομμύρια του χρόνου μέσα από ένα συνδυασμό δράσεων. Δηλαδή δεν είναι ανταγωνιστικά αν θα κάνουμε το ένα ή το άλλο. Ανάλογα με την ανάγκη του εξαγωγέα θα τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν το ρίσκο και να χρηματοδοτηθούν στο στάδιο που χρειάζονται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις συνολικές εξαγωγές της χώρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα που είμαστε όλοι εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εξαγωγές με όποιο τρόπο χρειάζεται ο καθένας. Κύριε Χριστή, θέλω να μου πείτε το εξής. Ποια είναι η διαφορά σας με τον ΟΑΕΠ? Σε τι διαφέρετε? Είναι διακριτή η ρόλη σας ή μπλέκονται? Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση. Κανονικά η ρόλη είναι διακριτή. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα στην Γερμανία. Κάνει ό,τι εσείς ο ΟΑΕΠ, ας πούμε. Ή εσείς ότι ο ΟΑΕΠ. Εν μέρη, ας πούμε, το κομμάτι της χρηματοδότησης δεν το κάνουμε εμείς, αλλά μπορούμε να το υποβοηθήσουμε γιατί συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες και εκχωρούμε είτε μεμονωμένους πελάτες στο σύνολο του πελατολογίου στην τράπεζα ή στην εταιρεία factoring και έτσι αποκτά χρηματοδότηση πάλι ο εξαγωγέας. Αυτό ξεκίνησα να λέω ότι στην Γερμανία η ΕΡΜΕΣ είναι ο κρατικός οργανισμός πιστώσεων, τον οποίο το underwriting, δηλαδή την οργάνωση, τον τρέχει η όλη ΕΡΜΕΣ και είναι ουσιαστικά μια μετεξέλιξη του αντίστοιχου ΟΑΕΠ που υπήρχε εκεί πέρα. Δηλαδή μεγάλωσε, συνεργάστηκε με τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε έτσι να υπάρχουν μέσα από αυτή τη συνεργασία, να υπάρχουν μεγαλύτερα ωφέλη για την οικονομία.
Υπάρχουν διαφορές. Εμείς έχουμε τη φυσική μας παρουσία παντού. Βοηθάμε τους πελάτες μας με το ίδιο, με τη δικιά μας πληροφόρηση. Δηλαδή, κάνουμε εμείς, συλλέγουμε εμείς πρωτογενώς την πληροφόρηση, ούτως ώστε να αναλύσουμε και να αναλάβουμε τον κίνδυνο. Και επειδή είπα ότι και στην αρχή ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι πιο σημαντικό κομμάτι, όσο καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου κάνεις, τόσο καλύτερα μπορείς να το τιμολογήσεις. Ένα κίνδυνο το οποίο δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, θα πρέπει να το τιμολογήσεις ακριβά, γιατί ουσιαστικά ασφαλείς κάτι άγνωστο. Αν ξέρεις όμως, θα κάνεις την τιμολόγησή σου για τον κίνδυνο ακριβώς που αναλαμβάνεις. Και έχουμε τους μηχανισμούς αυτούς να το κάνουμε. Εσείς, κύριε Κοτσιόπουλο, θα μου πείτε τις διαφορές, πώς τις αντιλαμβάνεστε. Τις είπα και προηγουμένως, εμείς ασφαλίζουμε σε όλη την Ιφίλιο, εκτός από τις τέσσερις χώρες που ανέφερα. Που υπάρχει κίνδυνος και δεν ασφαλίζουμε. Πώς αναλαμβάνετε έτσι λίγο μεγαλύτερο ρίσκο από ότι... Όπως δηλαδή είπε και ο κύριος Χριστίδης, έχουμε και εμείς την Τράπεζα Πληροφοριών και όταν πολλές φορές υπάρχει διχογνωμία ή δεν μπορούμε να βρούμε κάτι σωστό, αξιοποιούμε και άλλες πηγές, ούτως ώστε να δώσουμε στον Έλληνα εξαγωγέα το σωστό, αν πρέπει να κινηθεί με κάποιον αγοραστή να κάνει συναλλαγή ή όχι. Πρώτο και κύριο είναι η πρόληψη, όπως σας είπα. Ελέγχουμε τους φερέγγιους. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω και δεν το είπα προηγουμένως, είναι ότι με την ασφάλιση, και πρέπει να γίνει συνείδηση, δίνεται η δυνατότητα στον Έλληνα εξαγωγέα να αυξήσει την εξωστρέφειά του. Εκεί που ήταν να δώσει ένα τιμολόγιο, το δώσει και το έδινε με σφιχτά, όταν ξέρει ότι είναι ασφαλισμένος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί πλέον να αυξήσει τον τζίρο του και να κινηθεί πιο άνετα στις αγορές. Είναι ένα πλεονέκτημα που δίνει στον Έλληνα εξαγωγέα η ασφάλιση. Τώρα, στη χρηματοδότηση, θέλω να τονίσω κάτι σημαντικό που, με το εξωστρέφεια. Όπως σας είπα, παίρνει το 80% της αξίας του τιμολογίου του με την παράδοση του προϊόντος. Εάν στους δύο μήνες ή στους τρεις που είναι το τιμολόγιο, ο ξένος αγοραστής δεν πληρώσει, ο εξαγωγέας το 80%, να το πω λαϊκά, αυτό που έχει πάρει το κρατάει στην τσέπη του και κινείται ο οργανισμός να εισπράξει και το 80% που έχει προεισπράξει ο εξαγωγέας και το 20% που απομένει που ήταν με τη λήξη του τιμολογίου, με την πίστοση. Επειδή έχουμε εξαντλήσει και το χρόνο μας, να ξεκινήσω από τον κύριο Καραγιανόπουλο. Ο κύριος Βλαχάκης μας έδωσε το μήνυμα, καταγράφηκε. Εσείς μιλήσατε για τη συνεργασία. Ένα μήνυμα προς τους εξαγωγείς. Και το ρόλο σας και τη δουλειά σας. Δηλαδή, τι λέτε προς τις εξαγωγείς, αυτούς τους αυτόνομους, τους διάσπαρτους, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Και το factoring δεν είναι πανάκι, το εξαγωγικό factoring δεν είναι πανάκι για όλες τις εξαγωγικές ανάγκες. Εμείς εκ των πραγμάτων απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνέπεια, συνέχεια, μια δομή προσωπικού, εξαγωγικού προσωπικού που έχει τη τεχνογνωσία και την θέληση να προχωρήσει στις εξαγωγές και όχι να κάνει αποσπασματικές πωλήσεις στο εξωτερικό. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, θέλουμε οργανωμένους οργανισμούς από πίσω μας και εταιρείες. Άρα, αν κάποιες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι μπορούν να απευθυνθούν στο εξαγωγικό factoring για να κάνουν να χρηματοδοτηθούν ή να ασφαλιστεί μια αποσπασματική τους πώληση, δεν θα τους ικανοποιήσουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να περνάμε, να δημιουργούμε προσδοκίες. Ξέρετε, πολλές φορές, ιδιαίτερα μετά από συνέδρια, μας προσεγγίζουν από κάτω κοινό. Θέλω να κάνω μια εξαγωγή εκεί πέρα. Είδα ότι έχετε αυτά τα προϊόντα, σας άκουσα κτλ. Να βρεθούμε. Και τελικά συνειδητοποιούμε ότι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις μάλλον μιλάμε έτσι, ναι, για κάτι το οποίο είναι δοκιμαστικό, παρορμητικό, δεν υπάρχει από πίσω μια σοβαρή υποδομή. Εμείς, λοιπόν, σαν μήνυμα για να ολοκληρώσω, προτρέπουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο οργανωμένες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να το πω και σαν συνέχεια της πρωινής ομιλίας του κ. Μίχαλου, που μιλούσε για κλάστερς. Δηλαδή, οι μικρές επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια υποδομή και ένα εκτόπισμα στην εξαγωγική αγορά. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τις βοηθήσουμε από τη στιγμή που έχουν συνειδητοποιήσει ότι θέλουν να έχουν παρουσία στον εξαγωγικό τομέα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω. Εσείς, κυρία Βαρδακάρη. Εγώ με τη σαν αυτό που θα ήθελα να πω στους εξαγωγείς είναι ότι και λογικό είναι και εμείς απευθυνόμαστε σε οργανωμένες εταιρείες, σε εταιρείες οι οποίες θέλουν να έχουν ένα αύριο, είναι βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα μέρος μικρό της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να συζητήσουμε μαζί τους, να τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε και να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους περαιτέρω
και να καλύψουμε ίσως και ένα μέρος των εξαγωγών που δεν έχουν καλύψει τώρα, εφόσον μπορούμε βέβαια. Αλλά αυτό προϋποθέτει να κάνουμε μια συζήτηση μαζί μας, να μας προσεγγίσουν σοβαρά, να συζητήσουμε μαζί τους. Γιατί το Factor είναι ένα προϊόν το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και του εκάστοτε εξαγωγέα. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι tailor made και κολλάει παντού σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει πρώτα να δούμε τις ανάγκες τους, να καταλάβουμε πού μπορούμε να τους βοηθήσουμε και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ουσιαστικά για να αναπτύξουν και τις εξαγωγές. Όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά να τις αναπτύξουν. Και να αποκτήσουν και μια ασφαλιστική συνείδηση που δεν το αντιλαμβάνονται πολύ. Κύριε Κοτσιόπουλο. Εμείς από την πλευρά μας θα προτρέψουμε τους εξαγωγείς πρώτα και κύρια να ασφαλίζουν τις εξαγωγές τους. Γιατί έτσι τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν την επιχείρησή τους με ασφάλεια, να μην υπάρχει κίνδυνος να βγει κάποια ζημιά την οποία θα τους δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχείρηση, γιατί ασφαλισμένοι θα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πάλι πίσω. Και δεύτερον, στη σημερινή εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο, ο οργανισμός τους παρέχει ένα ευνοϊκό πρόγραμμα, το οποίο τους καλώ να το αξιοποιήσουν, γιατί τέτοιο πρόγραμμα νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και στην Ιμφύλιο. Με το τόσο χαμηλό επιτόκιο και με τη μικρή επιβάλληση που έχουν και εξασφαλίζοντας μάλιστα ένα μεγάλο ποσό του τιμολογίου τους και σε λίγο χρόνο από την παράδοση του Προέδρου τους. Κύριε Χριστίδη. Εγώ ασφαλίζονται, αλλά σε εμάς τα πείτε εσείς, έτσι. Εγώ, όχι, θα μιλήσω λίγο γενικότερα. Θα πω ότι πέρα από την ασφαλιστική συνείδηση, η οποία έχει αναφερθεί και είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι και η εξαγωγική συνείδηση. Οι εξαγωγές για να γίνουν θέλουν επένδυση σε χρόνο και χρήμα, δεν είναι κάτι ευκαιριακό. Όπως είπαμε, νομίζω συμφωνούμε όλοι στο πάνελ σε αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση. Χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται να εξερευνήσει, να ενημερωθεί ο εξαγωγέας. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν εργαλεία. Εμείς εδώ πέρα, μόνο σε αυτό το πάνελ, αντιπροσωπεύουμε διαφορετικά εργαλεία, το καθένα μόνο του, αλλά και όλα μαζί. Το οποίο το καθένα με τον τρόπο του μπορεί να βοηθήσει ανάλογα με τις ανάγκες του εξαγωγέα. Και το δικό μας το προϊόν προσαρμόζεται και χρειάζονται σοβαρούς συνεργάτες, υπεύθυνους συνεργάτες, οι οποίοι θα τους στηρίξουν σε όλο τον κόσμο, έχοντας ένα συνεργάτη, ο οποίος θα σταθεί δίπλα τους παντού, στις εξαγωγές, όπου και αν είναι αυτές. Κύριε Βλαχάκη, εσείς το στείλατε πρώτο στο μήνυμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Άκουσα ότι, και είναι πολύ σωστό έτσι, δεν διαφωνώ ως σκεπτικό, ότι θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη επιχείρηση, μαζεμένη, νοικοκυρεμένη, με δομή, προσωπικό κτλ. Αλλιώς δεν μπορείς να πας στα κουτουρού και να ενισχύσεις κάποιον. Αυτόν τον μικρό, τον εθεροβάμωνα, τον πρωταγωνιστή της χώρας, ποιος θα το στηρίξει? Εσείς είστε ένα λίγο πιο έτσι, ευρύ φάσμα προσέγγισης. Αυτόν τον που θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, χωρίς να είναι οργανωμένος, χωρίς να έχει φοβερό προσωπικό, χωρίς να έχει πάρει τα χάτσπου, χωρίς να έχει πάρει τις πιστοποιήσεις, χωρίς να έχει πάρει όλα αυτά, αυτόν ποιος μπορεί να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί εξαγωγικά? Σε πρώτη φάση μιλάμε ότι αν ένας εξαγωγέας για να έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας πρέπει να ακολουθήσει μια διαδρομή. Δεν μπορεί ξαφνικά να έχει μεγάλη πιθανότητα να πετύχει ξεκινώντας χωρίς να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Άρα πρέπει να προετοιμαστεί. Στη λογική της προετοιμασίας λειτουργούμε μέσω της πληροφόρησης και της παροχής τεχνογνωσίας, μέσω του Export Gate και μέσω των ειδικών στο trade, την ομάδα που έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή και τον μικρό που θέλει να ξεκινήσει, τον στηρίζεται. Σωστά. Στηρίζουμε την επιχείρηση που θέλει να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι των εξαγωγών. Αν όμως φτάσεις να πρέπει να χρηματοδοτήσεις μια εξαγωγή, θα πρέπει να πληρούνται τα τραπεζικά κριτήρια. Άλλο ξεκινάμε, αυτό ναι, ξεκινάμε ότι πρέπει να δει σε ποιες χώρες μπορεί να πάει. Έχει την κατάλληλη υποδομή, το προϊόν του, πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να πάει σε αυτή τη χώρα. Αυτό έχει γίνει σαφές από την αρχή. Αυτό που θέλω να ξέρω είναι ότι ακόμα και ο μικρός μπορεί να απευθυνθεί έτσι, στο προστάδιο, μη φτάσει στο factoring, να πάει στο προστάδιο. Έχει τα επιμελητήρια πρώτα. Υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι να ενημερωθεί, να έχει σοβαρή προσέγγιση. Αυτό είναι που ζητάμε κι εμείς. Νομίζω κανένας εδώ πέρα δεν ζητάει. Δεν λέει ότι μόνο τα μεγαθύρια που δουλεύουν μόνο με τους μεγάλους. Αυτό που λέμε είναι η προσέγγιση που έχουν ότι είναι σοβαρή, ότι θέλουν να το κάνουν, ότι θέλουν να το ψάξουν και θέλουν να αναπτυχθούν σοβαρά και όχι ευκαιριακά. Το One Stop Shop δεν ξέρω αν υπάρχει. Τα επιμελητήρια λέτε, ναι, σαφώς τα επιμελητήρια έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό. Ωστόσο, είναι και η ΟΕΗ, είναι η Σύμβουλη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Είναι και ο γνωστός επιχειρηματίας. Όπως βλέπετε, επειδή δεν υπάρχει μία βάση, ένα κέντρο που θα πάει να απευθυνθεί κάποιος, ακόμα και η διάχυσή του στους διάφορους φορείς πληροφόρησης μπορεί να τον θολώνει.
Γιατί αν θα πάει στον οργανισμό, στον ΟΑΕ, ή αν θα πάει στο ΜΖΕ, ή αν θα πάει στο επιμελητήριο Α, ή αν θα πάει στο επιμελητήριο Β, ή αν θα πάει στον γνωστό του, ή αν θα πάει στον ΟΑΕ, και αυτό είναι μια διάχυση. Δεν συγκεντρώνεται για να ενισχυθεί. Από αυτή την άποψη ρώτησα τον κύριο. Μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, εντάξει, ναι. Για να μην το μπλέξουμε. Κάποιοι έχουν θεσμικό ρόλο, κάποιοι έχουν ρόλο εργαλείου. Εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε ένα θεσμικό ρόλο. Ο μικρός θα πρέπει να βρει το δρόμο του μέσα από θεσμικές οδούς. Εντάξει, γι' αυτό και οι κύριοι αναφέρονται στα προξενία, στα επιμελητήρια, στους εμπορικούς ακόλουθους κτλ. Αυτό δεν μπορούμε να το εγκαταστήσουμε αυτό το ρόλο. Εμείς μπαίνουμε στην εικόνα από τη στιγμή που έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο να δημιουργήσει μια πώληση με συνέχεια όμως, όχι αποσπασματική. Εμείς δεν θέλουμε, το επαναλαμβάνω, μπορεί να εκλειφθεί αρνητικά, επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι έτοιμες να δημιουργήσουν τις προδιαγραφές εξαγωγών, δεν τις θέλουμε. Θέλουμε εταιρείες οι οποίες να βλέπουν το κομμάτι των εξαγωγών πολύ σοβαρά. Είναι ζούγκλα έξω. Άλλο η ελληνική αγορά και άλλο η διεθνής αγορά. Όποιος πάει να δοκιμάσει. Όχι, είσαι σαφής, ναι, το καταλαβαίνω ότι έχετε την. Απλά εγώ να συμπληρώσω αυτό ότι σαν Eurobank θέλουμε να βοηθήσουμε τον εξαγωγικό προσανατολισμό. Οπότε και για μικρές επιχειρήσεις μπορεί να απευθυνθεί στο κομμάτι του Export Gate που είναι σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς. Δεν έρχεται να πει ότι αυτό είναι και δεν είναι η επιμέρους συλλογή. Είναι μια συλλογική προσπάθεια με τη συνεισφορά των εξαγωγικών φορέων, των υπουργείων και των επιμελητηρίων για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εταιρείες που οργανωμένα πάνε να εξάγουν με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Ενδιαφέρεται κάποιος να πούμε κάτι παραπάνω, μια διευκρίνηση? Όχι, μάλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.